Την ωραία Βάσο Λασκαράκη, που είναι σήμερα κοντά μας με ένα ωραίο μακρύ λουλουδάτο φόρεμα. Ευχαριστώ. Τι γίνεται, ανοιξιάτικη σε βλέπω ή και φθινοπορεινή. Δεν μπορώ είναι να πω, λίγο... τα χρώματα είναι λίγο. Όλο μίξε, έβαλα την πότα μου, έβαλα το μακρύ, έτσι ελαφριά και βαριά μαζί. Πώς πάνε οι δουλειές σου, Βάσο μου? Πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Το βλέπω. Έβλεπα προχτές ποιο επεισόδιο είχα πετύχει. Μπορεί να ήταν και σε επανάληψη. Βλέπω ένα επεισόδιο που είχε τρελαθεί Όχι, ο Μελέτης. Ο Μπουρδούμης. Είχε τρελαθεί γιατί νόμιζε ότι η γυναίκα του τον απατά. Και τι είχε κάνει, ρε παιδιά? Πήγε να κάνει το νιάτο. Νέο παιδί είναι. Το πιο νιάτο όμως. Αυτά που κάνουν τα τύπου 20χρονα, 25χρονα. Δηλαδή να γίνει κατάμαυρο στα σολάριου, να σκουσιώσει το μαλλί, να πει ότι εγώ θα βγω στα κλαμπάκια να διασκεδάσω. Αυτές τις γαζομάρες, ξέρεις τώρα που είναι τύπου, μήπως αυτό αλλάζει τα πράγματα και σε κάνουν να ζηλέψεις. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα θέματα ζήλιας. Πάντως κάθισα και το είδα όλο, γιατί λέω εντάξει, κάποια από αυτά τώρα τα βλέπουμε στην υπερβολή γιατί είναι κωμωδία. Όλο και τα έχουμε ψιλοδοκιμάσει στη ζωή μας. Όχι τόσο ακραία βέβαια, να έρθει να καρβουνιάσει ο άνθρωπος. Θέλω να πω. Το σώμα σου για άλλη μια χρονιά δεν χρειάζεται να το λέμε, τι να πούμε, εντάξει, πάει πάρα πολύ καλά, έχει τον κόσμο του, το παρακολουθούμε ανελιπώς, γελάμε, αυτό θέλουμε στη ζωή μας αυτή τη φάση, να γελάμε. Και όπου μπορούμε να βρούμε χαρούμενες στιγμές και να ξεχαστούμε και να ξεφύγουμε, το κάνουμε. Έτσι και με εσάς. Το πόσο έχεις ταιριάξει με αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίον πρέπει να πω ότι προσωπικά δεν τον γνώριζα μέχρι να το δω στο σώμα, παρότι ήξερα ότι είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός με πολύ σπουδαίους ρόλους στο θέατρο. Ναι. Αλλά δυστυχώς εμείς οι περισσότεροι τέλος πάντων πιο εύκολα μαθαίνουμε σας τους ηθοποιούς μέσα από τη τηλεόραση και μετά από όλα τα υπόλοιπα πράγματα που κάνετε. Ναι. Εσείς πώς τη βλέπετε την τηλεόραση? Τη βλέπετε με αγάπη? Γιατί παλιότερα θυμάμαι ότι οι ηθοποιοί, παλιότερα, τώρα πια δεν ισχύει αυτό. Ξέρεις, αισθανόντουσαν ότι άμα δεν κάνω θέατρο τώρα, δεν είμαι και ηθοποιός όπως το φαντάζομαι. Κοίταξε, έτσι ξεκινάμε. Και εγώ όταν ξεκίνησα στο Κρατικό Θέατρο στη Θεσσαλονίκη, σκεφτόμουν ότι θα κάνω μόνο θέατρο και όλα αυτά που σκεφτόμαστε λίγο ρομαντικά στα 20 μας χρόνια. Όταν κατέβηκα στην Αθήνα, κατέβηκα με βαριά καρδιά και το έχω ξαναπεί για να κάνω καθημερινό σύριαλ. Όταν έπιασα την πρώτη δουλειά και άρχισα να δουλεύω μέσα σε αυτό το χώρο, κατάλαβα πόσο δύσκολο είναι να κάνεις τηλεόραση, πόσο πρέπει να είσαι επαγγελματίας, να είσαι σοβαρός, να είσαι πάντα alert και να συνεργάζεσαι με πάρα πολύ κόσμο. Μου έφυγαν όλα τα κόμπλεξ και όλες οι ανησυχίες μέσα στον πρώτο μήνα και άρχισα να δουλεύω κανονικά πια και να μην με νοιάζει τίποτα αρκεί να θέλω να κάνω καλά τη δουλειά μου. Και τίποτα παραπάνω. Βάσο, πιστεύεις όμως ότι έχει να κάνει και με το ότι στην αρχή, στο ξεκίνημα, όλοι έχουμε τις ανασφαλίες μας. Κάτσε να μην νομίζουν ότι δεν είμαστε αυτό και είμαστε αυτό, μην νομίζουν εκείνο και το άλλο. Όταν πατάς τα πόδια σου πιο καλά και αισθάνεσαι ασφαλής, δεν βλέπεις ότι. Ναι, πραγματικά γιατί βγαίνεις από αυτά τα ταμπού, να πω. Σκέψεις, λάθος. Αν αισθάνεσαι ασφαλής και αισθάνεσαι ότι κάνεις καλά τη δουλειά σου και με αξιοπρέπεια, οποιαδήποτε δουλειά και να είναι αυτή, ένας ηθοποιός μπορεί να διασωθεί στη χειρότερη σε εισαγωγικά παράσταση ή στο χειρότερο σύριαλ, στη χειρότερη δουλειά, όταν ο ίδιος κάνει τη δουλειά του όπως την κάνει πάντα. Δεν φτύνει το προϊόν στο οποίο δουλεύει. Γιατί νομίζω για μένα είναι μεγάλη υποκρισία να δουλεύεις σε μία δουλειά, να είσαι μία δουλειά και να λες: εντάξει, μωρέ, δεν είναι πολύ καλή δουλειά. Εάν το πεις αυτό, το χάσες το παιχνίδι. Όπου και να δουλεύεις, πρέπει να τιμάς το χώρο στον οποίο εργάζεσαι και το προϊόν το οποίο αντιπροσωπεύεις τη δεδομένη στιγμή. Όταν αποφάσισες να γίνεις ηθοποιός, τι ήταν αυτά που σου άρεσαν περισσότερα στο επάγγελμα αυτό? Και σήμερα, που είσαι πια καμιά δεκαετία, ίσως και κάνω δύο χρόνια παραπάνω στη δουλειά αυτή, εξακολουθείς να βλέπεις τα ίδια ότι είναι αυτά που εσένα σου πάνε περισσότερο που σε κάνει να αγαπάς αυτή τη δουλειά? Τι σε κάνει να αγαπάς αυτή τη δουλειά? Τι αγαπάς πιο πολύ σε αυτή τη δουλειά, Άσο? Το ότι με κάνει να περνάω καλά. Μ' αρέσει να περνάω καλά, μ' αρέσει που ξυπνάω το πρωί και πάω στη δουλειά και κάνω αυτό που αγαπώ και μου αρέσει. Δεν ξέρω γιατί ξεκίνησα να κάνω θέατρο. Με έχουν ρωτήσει πολλές φορές. Δεν ξέρω. Εγώ ήμουν ένα παιδί που ήμουν αρκετά συναισθαλμένο και κλειστό. Το μόνο πράγμα που ήξερα να κάνω πάντα ήταν να λέω ποίηματα στο σχολείο, τίποτα άλλο. Θα πάλι πώς τα έλεγες αφού ήσουν συναισθαλμένο? Εγώ δεν κατάφερα να πω ποτέ ποίημα. Ντρεπόμουν τόσο πολύ που έκανα τα λόγια μου. Είδες παράξενο κι αυτό. Είδες που εγώ που δεν βάζω τελεία. Μιλάω τόσο πολύ που με κουράζω και εμένα την ίδια. Εγώ δεν ξέρω. Ενώ ήμουν έτσι κλειστή, αλλά μ' άρεσε αυτό να το κάνω. Και πώς τελικά οι κλειστοί έχουν ανάγκη της εξωστρέφειας και είναι ένα μάθημα αυτό που παίρνουμε μέσα από αυτές, αυτού του τύπου, τις δουλειές που έχουν να κάνουν με κόσμο και με το δέσμας. Και είναι ότι λες δέσμε, αλλά δέσμε πίσω από ένα ρόλο. Γιατί όταν σου προτείνουν να κάνεις μια εκπομπή, ξέρεις ότι είσαι ο εαυτός σου. Άρα πρέπει να παίξεις σε 2-3 ώρες
ως Βάσο. Για μένα αυτό θα ήταν πιο δύσκολο. Ενώ πίσω από ένα ρόλο δεν με νοιάζει να μου ζητήσουν να κάνω τα πάντα. Δεν φοβάμαι τίποτα, λες και λέω ότι παιδιά δεν είμαι εγώ. Κάτσε, δεν φοβάσαι τίποτα, θα μπορούσες. Έβλεπα σήμερα κάτι μου δείχνανε σε ένα περιοδικό φωτογραφίες κάποιους ηθοποιούς που θα πέσαν σε μια παράσταση που έβλεπα και τη φωτογράφηση ήταν γυμνή. Τώρα δεν ξέρω ποια ήταν η παράσταση. Να, ας πούμε, είδες. Δηλαδή, θα μπορούσες να παίξεις γυμνή στο θέατρο. Δεν όχι νομίζω. Ολόγυμνη, ενώ σε μια σκηνή να πρέπει να βγάλεις τα ρούχα σου. Δεν ξέρω, νομίζω πως όχι. Δεν είναι όλα εύκολα. Βέβαια, είναι, τώρα, άμα είναι ένα έργο που βασίζεται μόνο πάνω σε αυτό και το λέει μέσα, όχι άιντε ξεκινάμε και εκδινόμαστε, αλλά λίγο δύσκολα. Δεν είμαι γενικώς. Ενώ στον κινηματογράφο ή στην τηλεόραση, σε πιο ασφαλές περιβάλλον που ξέρεις ότι είμαστε 3 και 2, 5 και βεβαίως είναι και ο ρόλος, αισθάνεσαι λίγο αλλιώς. Τουλάχιστον έτσι νομίζω εγώ. Ναι. Το θέατρο σκέφτομαι. Δηλαδή είναι από κάτω 500 άνθρωποι που με κοιτάνε. Βέβαια είναι ο ρόλος, αλλά πετάω τα ρούχα μου. Εγώ λίγο θα είχα ένα θεματάκι. Σε έχω πολύ. Θα έχεσαι. Ναι. Έχεις παίξει ποτέ σε πολύ δραματικό ρόλο? Ναι. Πολύ δραματικό ρόλο. Ναι, δηλαδή η ηρωίδα σου να υποφέρει και αυτή και γενικότερα, να υπάρχει πόνο στο έργο. Ναι, έχω παίξει πειραματικά θέατρα στη Θεσσαλονίκη, έτσι που τα λίγο πιο σκίζουμε τις φλέβες μας. Ναι. Ναι, αλλά μ' αρέσει πιο πολύ η κωμωδία. Μ' αρέσει η κωμωδία. Το θεωρώ πολύ πιο δύσκολο πράγμα να κάνεις τον άλλο να γελάσει. Έτσι έχουν πει και πολλοί σπουδαίοι ηθοποιοί που σήμερα δεν είναι και εν ζωή πια, αλλά μέσα στα τόσα χρόνια που είμαι εδώ τα έχω ακούσει πολλές φορές και μου έκανε εντύπωση. Όπως επίσης ότι πολλοί από αυτούς που κάνουν τον κόσμο να γελάει ήταν πολύ εσωστρεφείς και πολύ μαζεμένοι. Και καθόλου πάμε να κάνουμε πλάκα στις παρέες τους ή όταν ήταν μικρότεροι. Ναι. Τρομερό πράγμα πάντως αυτό που βλέπουμε, αυτή η κόντρα που υπάρχει. Εμένα μου αρέσει που όταν συναντάω ο κόσμο μου λέει πώς μας κάνετε και ξεχνιόμαστε και γελάμε. Δηλαδή τώρα τι άλλο να σου πει Τίποτα, συμφωνώ μαζί σου. Τι ωραία που είναι. Και πραγματικά το βλέπω και εγώ ότι το show είναι μια δουλειά που ο κόσμος το βλέπει και ξαλαφρώνει. Έτσι. Ποια φράση χρησιμοποιείς τον τελευταίο καιρό πιο συχνά? Τον τελευταίο καιρό πιο συχνά. Μωρέ, μου αρέσει που σε βλέπω να χαμογελάς. Σκέφτεσαι κάτι πονηριές και δεν θες να μου τις πεις. Δεν πειράζει, πες μου άλλο. Πες μου άλλο, πες μου τη δεύτερη φράση. Όχι, βασικά σκέφτηκα τώρα, επειδή όταν είσαι παρέα με κόσμο, συνέχεια με κάποιους, χρησιμοποιείς εκφράσεις που χρησιμοποιούν και οι άλλοι. Ίσως είναι και κάποιοι κώδικες, ας πούμε, ναι, μεταξύ σας. Τώρα δεν μου έρθει κάτι στο μυαλό έτσι πονηρό. Όχι, δεν ξέρω τι χρησιμοποιώ. Στις δυσκολίες πώς αντιδράς, με άμυνα ή με επίθεση? Αυτή την περίοδο, γιατί αλλάζουμε οι άνθρωποι και είναι για να λόγω σε τι φάση είμαστε. Νομίζω με άμυνα. Δηλαδή... Ποτέ δεν σου έχει βγει αυτό το... Πώς να το πω, κάποιες λέξεις δεν λέγονται και στην τηλεόραση. Κοίτα, μου βγαίνει σε αυτό φάσεις. Αυτό ήταν, πολλά δεν λέγεται. Ναι, κατάλαβα. Μου βγαίνει σε φάσεις, αλλά περισσότερο είμαι σε μια φάση... Αφασία. Δηλαδή κάνω... Κατάλαβα. Κάνω για μένα ένα... Ό,τι θέλω εγώ, μέχρι εκεί έτσι. Στις σχέσεις σου, τις επαγγελματικές ή τις προσωπικές, βάζεις όρια? Στις επαγγελματικές περισσότερο. Λοιπόν, αφήνω λίγο τη συζήτησή μας και πάω σε λίγο γρήγορες ερωτήσεις, έτσι και να παίξουμε και λιγάκι. Τι μπορεί να σε αφήσει άγρυπνη, μια καλή κριτική, μια κακή κριτική ή μια στίβα άπλυτα πιάτα στο νεροχύτη? Όλοι ξέρουμε ότι έχεις μια μανία καθαριότητας. Ναι, μια στίβα άπλυτα πιάτα στο νεροχύτη. Άσε μας, κορίτσι μου. Αλήθεια το λέω. Είχα τραπέζι την προηγούμενη εβδομάδα στο σπίτι. Ναι. Και ενώ ήταν η μαμά μου στο σπίτι, λέω, ας τα πήγαινε κοιμήσου. Και έπλανα και καθάριζα μέχρι τις 4:20 το πρωί. Γιατί και στις 9 είχα γύρισμα. Είναι ψυχοθεραπεία. Δεν ξέρω αν είναι ψυχοθεραπεία, είναι ότι άμα σκέφτομαι ότι είναι άνω κάτω η κουζίνα, πώς θα σηκωθώ το πρωί να πιω τον καφέ μου ήρεμη. Ποιο σου το έκανε αυτό? Η μαμά μου. Το λέγει η μαμά σου από μικρή, ότι δεν μπορώ να ησυχάσω άμα αισθάνομαι τον νεροχύτη μου έτσι? Καλή, μαμά μου, μια ζωή είναι με ένα πανί και καθαρίζει. Γιατί αυτά που λέμε ότι δεν μας αρέσουν όταν είμαστε μικρότεροι στους γονείς μας, ερχόμαστε και τα κάνουμε αυτολεξί? Και τα λέμε και τα κάνουμε. Πες μου γιατί. Μα εγώ τη λέω, μην κουράζεσαι, δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό. Δεν γίνεται, τώρα το φτιάξουμε. Με έβαλε να στρώσουμε χαλιά, παιδί μου. Να τη λέω, περίμενε Χριστιανή μου, να έρθει η γυναίκα να μας βοηθήσει. Ναι, αλλά τώρα να το έχουμε το χαλί τυλιγμένο έτσι όρθιο, εδώ δεν είναι ωραίο. Και σηκώναμε καναπέδες και στρώναμε χαλιά δηλαδή. Γιατί? Λοιπόν, όταν στρεσάρεσαι, τρως περισσότερο ή σου κόβεται η πείνα? Μου κόβεται η πείνα. Σου κόβεται. Όταν στεναχωριέσαι? Όχι, μου κόβεται η πείνα, δεν τρώω τίποτα, αλλά θα φάω ένα ολόκληρο προφιτερόλ. Έχει. Δεν θέλω αλμυρά, θέλω μόνο γλυκά. Σε ό,τι χρειάζεται ο καθένας. Έχεις κάνει μία γκάφα στο θέατρο που όταν τη θυμάσαι γελάς? Βέβαια. Έχω πέσει με μεγάλη μαεστρία στη δραματική σκηνή στο Σεσουάρ, στην τελευταία που ήταν το μοναδικό κομμάτι, και έχω φύγει από 3 σκαλιά πάνω. Και τι έγινε? Και προσγειώθηκα ξαπλωμένη. Τα είπα εκεί κάτω, είπε, αλλά πίσω μου είχαν φύγει. Εμένα όχι, αλλά πίσω είχαν εξαφανιστεί όλοι. Μόνοι μου.
είχαν φύγει όλοι. Ντράπηκε εκείνη την ώρα. Ντράπηκα λίγο μεγάλη ξεφτύλα. Αλλά λέω, δεν θα το δείξω, θα το καταπιώ. Γιατί... Εν τω μεταξύ, το σεσουάρ το βλέπαμε όλοι πάνω από μία φορά. Δεν ήταν η παράσταση που λέει: μία φορά την είδα και έφυγα. Τη βλέπαμε και με άλλους πρωταγωνιστές, γιατί αλλάζαν οι ρόλοι κτλ. Και ξέραμε όλοι πώς πάει πλάνο-πλάνο η παράσταση. Mm. Και εγώ θα ντρεπόμουν. Εγώ συνήθως πέφτω. Αλήθεια. Ναι, και στα γυρίσματα πάντα τρακέρνω πάνω σε πόρτες, ρίχνω πράγματα. Γιατί, παιδάκι μου. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω. Εντάξει, σε όλους μας συμβαίνουν πράγματα, μην νομίζεις. Ποια είναι, νομίζεις, η μεγαλύτερη αδικία που υφίστανται οι γυναίκες σε καθημερινή βάση? Σε καθημερινή βάση? Ότι κανείς δεν αναγνωρίζει το πόσες χιλιάδες δουλειές πρέπει να κάνουν σε καθημερινή βάση. Από τη δουλειά τους, τα παιδιά, τα πάντα να τα έχουν στο μυαλό τους. Όλα, τα πάντα όλα. Αν ανοίξω τώρα την τσάντα σου, τι θα βρω μέσα? Τα πάντα. Κουβαλάς συνήθως μεγάλες τσάντες ή μικρές? Μεγάλες. Και εγώ, ρε παιδί μου, γιατί? Γιατί το κάνουμε αυτό στον εαυτό μας, λες και θα μετακομίσουμε σε μια βαλίτσα? Λίγο μπορώ να παραμείνω κάπου τώρα για δύο μέρες. Έτσι κι εγώ. Δεν σηκώνεται η τσάντα μου. Ναι, μαζί θα πάμε. Δεν σηκώνεται. Πραγματικά πέφτει ο ώμος μου. Λοιπόν, για ποια σπεσιαλιτέ σου είσαι διάσημη στον κύκλο σου? Τώρα θα σου πω την τελευταία μανία, τα αλμυρά κέικ. Πάλι σε γλυκό το έκανε αλμυρό, ναι. Το βάφτισε προκειμένου να είναι και πάλι γλυκά πολλά. Ενώ μαγειρεύω τα πάντα, γλυκά δεν φτιάχνω πολύ. Παίρνεις έτοιμα, γιατί κατάλαβα ότι σε γλυκά τζου, αφού είπες τίποτα μπορώ να μην φάω. Ναι. Αλλά φαγητά μπορώ να μαγειρέψω για 50 άτομα, δεν έχουν ενοχλεί καθόλου. Και πάλι μπράβο στη μανούλα σου. Ναι. Γιατί όλα αυτά είναι μαμαδίστικα. Ποιο είναι το ωραιότερο κομπλιμέντο που έχεις ακούσει στον δρόμο? Και μη μου πεις ψέματα. Κοίτα την γελάει. Μερικά δεν λέγονται κιόλα. Ωραία είναι και αυτά που δεν λέγονται και ας μην μας τα πεις. Ναι. Και έτσι που το ανέφερες, ωραία ακούγεται. Ναι, θέλω να πω, όχι, δεν μπορώ τώρα να το πω. Ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα στο να είσαι μαμά? Το ότι πρέπει να είσαι πάντα καλά. Και πόσο δύσκολο είναι να πρέπει να είσαι πάντα καλά για το παιδί σου? Ποια μυρωδιά σου θυμίζει αμέσως στη Θεσσαλονίκη? Τα τσουρέκια. Κανείς? Όχι, φτιάχνει η μαμά μου. Αυτό δεν το έχω επιχειρήσει, γιατί όταν τη βλέπω να έχει λεκάνες απλωμένες που φουσκώνει η ζύμη. Ναι, ναι, θέλει πολύ δουλειά το τσουρέκι και πολύ προσοχή. Υπάρχει στην ντουλάπα σου ένα ρούχο που το κρατάς μόνο από νοσταλγία, γιατί σου θυμίζει ένα αλλιώτικο νεότερο εαυτό σου? Βεβαίως. Ένα τζιν μπουφάν μιας πολύ κλασικής εταιρείας. Το οποίο σου κάνει μάλλον κιόλας. Ναι, μου κάνει. Δεν, όσα χρόνια σε ξέρουμε, δεν. Ίδιο. Είμαι συμπλην 4 πάντα, έτσι πάω. Ούτε αυτό δεν φαίνεται. Τι σου λείπει από εκείνα τα νέα, πολύ νεανικά ανέμελα χρόνια? Τον 20 πάνω κάτω, ας πούμε. Έκανες τρέλες? Όχι, ποτέ. Έβγαινες ποτέ έξω από το ωριά σου? Σε μάλωσε ποτέ η μαμά σου? Τι κορίτσι σου είσαι? Πολλές ερωτήσεις, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να σας το πω. Καλά, δεν είμαι πάρα πολύ ήσυχη. Εγώ σου χτίζομαι. Και ό,τι θέλω εγώ βγαίνει. Πράγματα. Λοιπόν, να σε πάρω να πάμε μια βόλτα και μέσα και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Βεβαίως. Και μέσα στο σινεμά μας. Βεβαίως. Τελευταίο έργο που είδες? Πάμε για Orient Express. Βεβαίως. Σύνεσαι? Καλή, πολύ σύνομαι. Σε ενδιαφέρει, αρέσουν τα αστυνομικά? Πάρα πολύ. Έχεις διαβάσει Αγκάθα Κρίστη? Όλα. Κι εγώ. Α, είσαι κι εσύ, βλέπω. Έλα, πάμε.